εργασία, λέγοντας ότι η αλήθεια είναι ότι δουλεύω με σκύλο πιο πολύ μέσα στην τάξη, με παιδεύτερια σκύλων. Και τώρα μόλις έχω τελειώσει και σπουδές ζωοθεραπείας, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας, όπου εκεί προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να εντάξουμε το ζώο μέσα στην εκπαίδευση. Να πούμε και για τις γατούλες, είναι κάποιες από αυτές που φιλοξενεί το σωματείο μας και έχουν περάσει αρκετά δύσκολα στο δρόμο. Ο Γκρέμλιν εγκαταλείφθηκε όταν ήταν ακόμα μωρό και έχει μεγαλώσει σε σπίτι φιλοξενίας. Εντάξει, είναι λίγο ταραγμένος τώρα, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ φιλικός και καλός γατούλης και με τις άλλες γάτες και με τους ανθρώπους. Ο Τζίγκλς βρέθηκε τα Χριστούγεννα πάρα πολύ άσχημα τραυματισμένος και παράλυτος. Έχουμε ανακτήσει σε μεγάλο βαθμό την κίνηση στα πίσω άκρα και είναι, γενικά είναι καλά και αυτός περιμένει το σπιτάκι του. Η Πολίνα μας βρέθηκε να σέρνεται, είχε ένα κάταγμα πάρα πολύ άσχημο προς τη λεκάνη και είχε λίγο χτυπήσει και τη σπονδυλική της στήλη. Με εντατικές θεραπείες και φυσιοθεραπείες πήγε καλά. Έχει ένα πολύ μικρό προβληματάκι ακόμα στην κίνηση, αλλά είναι μια καλή γατούλα τρυφερή, η οποία δεν πρέπει να ξαναβγεί στο δρόμο και να ξανακινδυνεύσει. Εδώ η Τζότζο, το καλό μας το κορίτσι το τρυφερό, είχε πολύ ποδές στα αυτιά της, που της είχαν κάνει μια εικόνα έτσι σαν νευρολογικού, αλλά δεν υπήρχε τελικά τέτοιο πρόβλημα. Είναι απλά, είχε πολύποδες, τους χειρουργήσαμε. Δεν ακούει όμως δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά ζει μια καλή και φυσιολογική ζωή, αρκεί να είναι προστατευμένη. Γι' αυτό ψάχνουμε οικογένεια τώρα. Δεν θέλουμε ξανά τον δρόμο. Είναι άλλωστε ένα τόσο τρυφερό κορίτσι εδώ, βλέπετε. Βασίλη, θέλω να μάθω τα πάντα για τις γάτες. Δεν ξέρω πόσα χρόνια όμως θα περάσουν για να τα μάθω όλα. Σε καλωσορίζω. Οι γάτες πάντα μας διδάσκουν, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να στα πούνε όλα μόλις θα αποκτήσεις μια γάτα. Μόλις θα αποκτήσω μια γάτα. Προς το παρόν είμαστε στα σκυλάκια, αλλά βλέπω μεγάλη αδυναμία στις γάτες. Εντάξει, οι γάτες είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και γενικότερα είναι ένα ζώο το οποίο είναι πραγματικά παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τους Έλληνες και όλη την Ελλάδα να δει τι είναι αυτό το διαφορετικό που έχουν οι γάτες και είναι τόσο ιδιαίτερες και εμείς οι γατάδες τις αγαπάμε τόσο πολύ. Εσύ που είσαι γατάς δηλαδή, θέλω να μου πεις τα πάντα, να ξεκινήσουμε όμως λίγο από την αρχή. Όλη αυτή την ιδέα, πώς ξεκίνησε, τι κάνετε εδώ πέρα, τι συζητάτε, τι κάθονται και ακούνε όλοι. Βέβαια, κοίταξε να δεις, εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό. Είναι ένα φεστιβάλ μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει συνδυάσει τις ομιλίες, τη γνώση των κτηνιάτρων μαζί με την παρουσία των γατιών, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να δει διαφορετικές φυλές γάτας και να του εξηγήσουμε τι διαφορετικό έχει μία φυλή από την άλλη, μαζί με την τέχνη. Υπάρχει ένα μουσείο, όπως είδες και εσύ, το οποίο πολλοί καλλιτέχνες έχουν εκθέσει έργα τους και έχουν δώσει σε εμάς να καταλάβουμε την διαφορετικότητα και τι είναι αυτό που θέλουν να μας περάσουν μέσα από την τέχνη τους, η οποία είναι η γάτα που τους έχει εμπνεύσει για να δημιουργήσουν. Το πρόγραμμα του αμφιθεάτρου μας ξεκίνησε από νωρίς το Σάββατο το πρωί. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για το τοξόπλασμα και το κατά πόσο η γάτα είναι αυτή που μεταδίδει το τοξόπλασμα στον άνθρωπο. Καταρρίψαμε κάποιους μύθους, κάναμε τους Έλληνες να καταλάβουν ότι η γάτα δεν ευθύνεται για το τοξόπλασμα. Η γάτα απλά έχει πάρει όλη την κακή φήμη. Συνεχίζουμε με τις παρουσιάσεις των διαφορετικών φυλών γάτας. Κάναμε και μια πάρα πολύ όμορφη παρουσίαση της εθνικής φυλής της Ελλάδας, της γάτας του Αιγαίου, όπως και επίσης της εθνικής φυλής της Γαλλίας, της Αρτρό. Θα συνεχίσουμε με την εκπαιδευτικό, την κυρία Παπαποστόλου Κατερίνα, η οποία θα μας πει τον ρόλο της γάτας,
στην εκπαιδευτική διαδικασία και πώς μπορεί να συμβάλλει στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και πώς μπορεί να βοηθήσει, το πιο σημαντικό. Και θα καταλήξουμε σήμερα Σάββατο με την εκπαιδεύτρια σκύλων, την κυρία Πολυτίμη Δημητρουλάκου, καλά το είπα το όνομα, όπου θα μας δείξει και θα είναι παρουσία ένα σκύλος και μία γάτα, ότι ο σκύλος και η γάτα είναι φίλοι, δεν είναι εχθροί. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο για και εσένα που είσαι πιο πολύ με τους σκύλους και εμάς που είμαστε με τις γάτες, να δούμε ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε και με σκύλο και με γάτα και εμείς και εκείνοι μαζί. Γιατί, Βασίλη, διάλεξες ένα είδος γάτας, σφίγξ? Πρώτα απ' όλα γιατί μου μοιάζει. Είναι καραφλή και έχει και κυλίτσα σαν και εμένα. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, εντάξει. Αυτό έγινε πολύ καλό. Αυτό έγινε στην πορεία. Πάντα είχα γάτες, από μικρός είχα γάτες και πάντα είχα και μία μαμά η οποία μου γκρίνιαζε. Από τη στιγμή, γκρίνιαζε για τις τρίχες, από τη στιγμή που πήγα στο δικό μου σπίτι έψαχνα να βρω μία φυλή η οποία ίσως να μην μαδάει. Εντάξει, τότε ήταν και το διαφορετικό παρουσιαστικό της Sphinx που είναι λίγο extreme, που δεν έχει τρίχες και να πω την αλήθεια αυτό ήταν, αυτός ήταν ο λόγος που με έκανε να πάρω μία Sphinx. Στην πορεία όμως... Μπορεί να πείσω και εγώ τη μαμά μου, επειδή δεν έχει καθόλου τρίχες, να την πάρω. Η συμπεριφορά της πώς είναι στο σπίτι? Αυτό ήθελα να σου πω στην πορεία. Πραγματικά άλλαξα το μυαλό μου. Δεν σκεφτόμουν να κάνω ότι έχει ή δεν έχει τρίχες. Εγώ την βλέπω σαν, τις βλέπω σαν μια οποιαδήποτε γάτα. Απλά είναι ο χαρακτήρας τους που μας έχει κάνει πλέον και έχουμε δεθεί τόσο πολύ με αυτές τις γάτες. Οι Sphinx είναι κοινωνικές, είναι κουτσομπόλες, αγαπάνε τους πάντες, είναι δραστήριες, ακολουθούν το πρόγραμμά σου, είναι γάτες που πραγματικά σε έχουν ανάγκη και στο δείχνουν. Είναι γάτες για σπίτι, γάτες για τους φίλους, γάτες για παιδιά, είναι γάτες έρωτας, είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Όλη μέρα θα βάφεις τώρα, εσύ? Όλη μέρα. Μ' αρέσει. Κάτσε να δούμε λοιπόν τι θα μας κάνει τώρα. Είμαι έτοιμη για τατού εγώ, τελείωσε. Να τα. Πού το ξέρω ότι μ' αρέσει τόσο πολύ. Σε αγαπάμε. Ζούμε όμορφα. Τι κάνετε, κύριε Βασίλη, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στο All About Cats. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στο 4ο φεστιβάλ. Ευχαριστούμε την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε και εμείς, να είστε καλά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα βλέποντας γατούλες, βλέποντας προϊόντα ιδιαίτερα για τη γάτα. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται, όπως σας είπα, για 4η φορά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί έχουμε ένα μεγάλο αμφιθέατρο, όπως το λέμε εμείς, αμφιθέατρο γνώσεων, όπου μπορεί κάποιος να μάθει για τη γάτα. Παρουσιάζουμε αρκετές φύλες γάτας από εξειδικευμένους ιδιοκτήτες αυτών των ζώων. Παρουσιάζουμε από κτηνιάτρους θεματολογία η οποία βοηθάει το να ζούμε καλύτερα με τη γάτα μας. Νομίζω ότι ικανοποιούμε κάθε γατόφυλλο. Νομίζω ότι αρχίζουμε να αγαπάμε περισσότερο τις γάτες τελικά. Είναι αλήθεια. Εγώ τα τελευταία 4 χρόνια που διοργανώνουμε το event βλέπω μια πραγματικά ανωδική αγάπη, θα έλεγα, προς το μικρό αυτό ελιροειδές που μας συντροφεύει στο σπίτι μας και μας δίνει πολύ μεγάλες στιγμές έτσι, χαράς και συντροφικότητας. Θέλω να μου πείτε λιγάκι πώς γεννήθηκε η ιδέα όμως από την αρχή, κύριε Βασίλη. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα μικρά ζώα. Εκδίδω το περιοδικό Κατοικίδια Ενδράση και σιγά σιγά και μέσα από την ενασχόλησή μου με τον σκύλο, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε με τον σκύλο, είδαμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υψηλή γατοφιλία στην Ελλάδα, οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε το φεστιβάλ αυτό. Πού σας βρίσκουμε όμως, γιατί εγώ μπήκα και τα έψαξα όλα, All About Cats και στο Facebook, αλλά δεν είναι μόνο οι γάτες, είναι και τα σκυλάκια. Έτσι είναι. Θα κάνουμε, έτσι, θα κάνουμε τον Οκτώβριο το Discover Dogs, οπότε μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σύντομα.
στο discoverdogs.gr. Βεβαίως και στο Ζούμε Όμορφα θα τα δείτε όλα. Ζούμε Όμορφα, πολύ σωστά τα λες. Η έκθεση του σκύλου θα γίνει τον Οκτώβριο στο ΜΕΚ στην Παιανία. Θα έχουμε και αρκετές δράσεις. Τέλεια. Και βέβαια μεγάλη πληροφορία γύρω από τον σκύλο, που είναι και αυτός ένας σημαντικός σύντροφος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ακολουθήστε μας, κάντε εσείς like All About Cats, να μαθαίνετε τα πάντα. Και εδώ είμαστε για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα και να αγαπήσετε περισσότερο και τις γάντες. Σας ευχαριστώ, Βασίλη. Εμείς ευχαριστούμε. Η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη μόνο για τις γάτες. All About Cats. Εσείς εδώ τι κάνουμε? Οι γάτες είναι θεϊκά πλάσματα, αρκετά παρεξηγημένα στη χώρα μας, δυστυχώς. Και είναι και η πολυπληθέστερη ομάδα δέσποτων ζώων, δυστυχώς. Οπότε, και εμείς εδώ. Προσπαθούμε να υιοθετήσουμε τα δέσποτα. Έχει αλλάξει η νοοτροπία. Πώς βλέπετε τους ανθρώπους τώρα? Κοιτάξτε, σε σχέση με την αρχή, όταν ξεκίνησε η Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης πριν 22 χρόνια, υπήρχε σαφώς μεγάλη διαφορά στην νοοτροπία του κόσμου. Έχει αρχίσει σταδιακά και αλλάζει αυτό. Έχει γίνει βέβαια και τεράστια προσπάθεια ενημέρωσης και από το σωματείο μας και από άλλους φορείς. Και πιστεύουμε ότι λίγο-λίγο είμαστε αρκετά πίσω, αλλά λίγο-λίγο αλλάζει κάτι. Τι φταίει πιο πολύ στο ότι έχουμε τόσο αδέσποτα, ειδικά στην Ελλάδα? Κατά κύριο λόγο τα αδέσποτα προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα, είτε μέσω εγκατάλειψης, είτε εγκατάλειψη όταν είναι ήδη ενήλικα, είτε επειδή δεν σειρώνονται τα δεσποζόμενα. Οπότε οι ανεπιθύμητες γένες δυστυχώς πετιώνται στον δρόμο. Η γάτα κάνει μασάζ και στην καρδιά μας. Η γάτα είναι, όπως είπαμε, ένα θεϊκό πλάσμα, αρκεί να ξέρεις να αλληλεπιδράσει σωστά μαζί της. Η μεγαλύτερη και αγάπη που μπορεί να νιώσει κάποιος με ένα ζώο είναι ακριβώς βασισμένη στον αλληλοσεβασμό. Αυτό ζητάει η γάτα. Σε σέβομαι γιατί με σέβεσαι. Δεν είναι δηλαδή μία αγάπη, καταλάβατε έτσι, είναι ίσως προς ίσο. Αυτό το πράγμα, αν το αντιληφθούμε, με τις γάτες έχουμε μία σχέση διαφορετική και πολύ, και πολύτιμη.